την εξελίσσουν με κάποιον δικό τους τρόπο. Ήρθε λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης στην επιφάνεια, όπου δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, και εσείς παιδιά, έτσι, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ή αν έχετε σταθεί κάτι στη ζωή σας για κάποιο μνημόνιο. Μνημόνιο, ένα μνημόνιο που συζητάνε τότε. Κάτι έχει ακουστεί σαν λέξη. Ένα μνημόνιο. Το οποίο είναι ένα ασήμαντο έγγραφο. Κάτι συγκεκριμένο. Δεν αφορά ιδιαίτερα τη χώρα. Και δεν έχει και τίποτα ιδιαίτερε συνέπειε στι ζωέ των ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, αυτό το μνημόνιο το υπογράψαν οι άνθρωποι οι οποίοι μα κυβερνούσαν εκείνη την εποχή, του Πασόκ δηλαδή. Μέσα σε αυτού και ο Μιχάλης. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι, εντάξει, μπορεί να είναι ασήμαντο το μνημόνιο, όπως καταλαβαίνετε, για να τυποτισμό, αλλά αυτοί έχουν την ευθύνη. Γιατί έχουν τις ζωές μας στα χέρια τους. Καταλάβατε, έτσι. Μα και γι' αυτό τους ψηφίσαμε, γι' αυτό είναι πολιτική αλλιώς. Οπότε δεν αστείευονται ακόμα και με αυτά τα ασήμαντα πράγματα όπως το μνημόνιο. Δεν αστείευονται. Όχι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Οπότε κυρίες και κύριοι, αυτό το μνημόνιο που λίγο έτσι, κάτι σαν να έχουμε αισθανθεί. Σαν να έχουμε αισθανθεί κάτι στις ζωές μας εδώ στην Ελλάδα. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης βγήκε σήμερα και δήλωσε ότι όχι, εγώ δεν το διάβασα το μνημόνιο, μα ήμουν πάρα πολύ απασχολημένος με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οπότε δεν το διάβασα το μνημόνιο. Έκανε αυτή τη δήλωση. Και πολύ καλά είπε ο άνθρωπος. Πολύ καλά, κυρίες και κύριοι, έκανε άνθρωπος. Αντρίκια και Λεβέντικα κι αυτό. Και αυτό, σαν τον Μπουλούρη. Τον άλλο μεγάλο άντρα και Λεβέντικα. Ως Αντρίκια και Λεβέντικα είπε, ναι. Αφού τον πιάσαν όμως. Ναι. Παραβίασα τρία κόκκινα, Αντρίκια και Λεβέντικα. Πάτσα και Λεβέντικα. Έτσι Αντρίκια και Λεβέντικα. Βγήκε και ο Μιχάλης και είπε: δεν το διάβασα, ρε αδελφέ, τώρα το είμαι. Και πολύ καλά έκανε και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ένα χειροκρότημα. Μπράβο το Μιχαλάκη. Ένα χειροκρότημα. Μπράβο, Μάικα. Εγώ περίμενα με αφόρμητο. Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή χειροκροτάει και ο κόσμος από το σπίτι του. Είναι σίγουρο. Όρθιοι έχουν οι Έλληνες που δεν διάβασε κανένας από την κυβέρνηση. Κανένας από την κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, και δεν διάβασε το μνημόνιο. Μπράβο! Μπράβο! Έφυγε! Και τώρα ας κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του ότι κανένας από την κυβέρνηση δεν διάβασε το μνημόνιο. Ενός λεπτού σιγή όλη η Ελλάδα για τα θύματα αυτής της. Απόφαση. Όχι τη πράξη. Τη απραξία. Ναι. Επειδή όμως δεν είναι πολυτηλεοπτικό να κρατάς ένα. Μπράβο στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, λοιπόν. Πολύ καλά έκανε και δεν διάβασε, κυρίες και κύριοι, το μνημόνιο. Επιτέλους σταματήστε τις αήθεις επιθέσεις κατά των πολιτικών μας. Είναι δυνατόν κοτζαμάν υπουργός προστασίας του πολίτη να αφήνει τις υποθέσεις του Υπουργείου του για να διαβάζει μνημόνια και βλακίες? Όχι, δεν διάβασε το μνημόνιο. Εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις. Και πολύ καλά έκανες, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την ώρα που η εγκληματικότητα μαστίζει το Πανελλήνιο και συμμοχθείς για να βρεις λύση, έρχονται και σου αποσπούν την προσοχή για κάτι κολόχαρτα. Που σιγά, τι κάνουν? Δεσμεύουν τη χώρα και τους Έλληνες με αβάσταχτους οικονομικούς όρους για καμιά πεντακοσαριά ψιλοχρονάκια. Δηλαδή να αφήσουμε το γάμο να πάμε για πουρνάρια. Σας παραθέτουμε αυτούσια τη συνομιλία της γραμματέως του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τον ίδιο όταν έφτασε το μνημόνιο προς υπογραφή. Κύριε Υπουργέ, έφεραν ένα έντυπο για να υπογράψετε. Τι έντυπο? Έχει παράξενο τίτλο. Μνημονιό, λέει. Μνημονιό? Κάνε ημερολόγιο πολιτιστικού συλλόγου από κανένα χωριό στα Τζουμέρκα θα είναι. Όχι, κύριε Υπουργέ, κάτι λέει ότι για να πάρει δάνειο η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώνουμε τόκο 300% για 200 χρόνια, ότι δεν θα ξοφλήσουμε ποτέ. Τι? Το μνημόνιο είναι? Ναι, το μνημόνιο, κύριε Υπουργέ. Πας καλά, ρε κορίτσι μου. Με διακόπτεις την ώρα που εγώ στύπω το μυαλό μου συντάσσοντας το νομοσχέδιο για την προστασία της μπουγάδας της Ελληνίδας νοικοκυράς από τα βρωμόνερα που της πετάει αυτή που μένει από πάνω για αυτή τη μαλακιά το μνημόνιο. Με δουλεύεις? Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ. Σκασμός! Συνέλθε επιτέλους, μη σε στείλω σπίτι σου. Μα... πάμε να στρώσουμε τη χώρα και μας διακόπτεται για ψουλουπίδημα. Άκουσε εκεί, μνημόνιο. Άντε φέρτο να το υπογράψω. Να δούμε τι θα καταλάβεις. Αμέσως, κύριε Υπουργέ. Και να μην με ξαναενοχλήσει κανείς. Μνημόνιο και σκατά. Ας τα διάλα πια. Τι νομίζατε? Θα αφήναμε τη δουλειά μας να πιάνουμε τα πουλιά μας? Μπράβο, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σαν την επαγγελματική ευσυνειδησία δεν έχει. Έτσι και εσύ. Όχι, όχι, ρε παιδιά. Τώρα είχατε να πέτυχε να αφήσει τις υποχρεώσεις του άνθρωπος τώρα για να διαβάσει το μνημόνιο. Ελπίζω να την έδιωξε αυτή την τρασίτατη. Ναι, βέβαια. Ναι, δεν δουλεύει αυτή η γραμματέα. Που τόλμησε να διακόψει τον υπουργό για να διαβάσει το μνημόνιο. Αλλά κυρίες και κύριοι,
Δηλαδή είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που τα βγάζουν αυτά τα βιβλία? Αυτοί που βγάλουν το μνημόνιο. Κάποιο το έβγαλε αυτό το μνημόνιο. Ποιο το έβγαλε αυτό το μνημόνιο? Ποιο το έβγαλε αυτό το μνημόνιο? Ποιο το έβγαλε αυτό το μνημόνιο? Το έχετε δει το μνημόνιο? Δεν υπάρχει πιο βαρετό βιβλίο εκεί. Σελίδες. Πώς έχεις την απέτηση από έναν υπουργό να το διαβάσει αυτό το πράγμα? Κάνε το λίγο πιο ενδιαφέρον. Είμαι στο παίρνει και διαβάζει. Το παίρνει στον υπουργό. Χρειάζεται πολύ για να τον πάρει. Γιατί όλοι εσύ τώρα εμείς εδώ που ασκούμε κριτική, οι υπόλοιποι Έλληνες. Άντε σας δίνουν το μνημόνιο. Πότε θα το διαβάσει? Εγώ σας λέω θα το έχετε στο κομμωδίνο σας. Συνέχεια το μνημόνιο και να κάνετε θα. Ενώ μπράβο λοιπόν και καλά κάνανε. Γιατί κανένα δεν το διάβασε. Να ξέρετε ότι έχει μόνο ο Μιχάλης Κουσκοβίτσης. Τα λέμε αυτά τα πράγματα. Κανένα δεν το διάβασε. Μόνο αυτοί που το συνέταξαν με προσοχή. Φέρτε να υπογράψουμε, φωνάζανε όσο πιο πολύ. Λοιπόν, και πολύ καλά κάνανε και δεν το διαβάζει γιατί είναι βαρετό. Βαρετό το μνημόνιο ήταν, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι βιβλία τώρα αυτά να δει στους υπουργούς μας να διαβάζουν. Ξεκίνησε, έφτασε στο πρώτο κεφάλαιο, έτσι ήταν ο Χρυσοκοϊδής. Προσπάθησε. Σαν γάμος 60 χρόνια είναι το μνημόνιο. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι. Τα ίδια πάνε. Τα ίδια πάνε. Σελίδες. Δηλαδή κάντε κάτι να το διαβάζουν και οι Έλληνες υπουργοί αυτό. Εμπλουτίστε το. Θα γίνει εύληπτο. Πόσο σε καταλαβαίνουμε, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που δεν διάβασες το μνημόνιο πριν το υπογράψεις. Τι να διαβάσεις από αυτό δηλαδή? Ένα τσούρμο σελίδες γεμάτες με νούμερα και λέξεις ακαταλαβίστικες. Ας βάλουν μέσα καμιά γελιογραφία, κάνα σταυρόλεξο, ένα σουντόκου ρε αδερφέ, να γίνει πιο ενδιαφέρον. Να σε τραβάει να το διαβάσεις. Έστω καμιά πικάντικη φωτογραφία. Άντρες είμαστε, τα προσέχουμε αυτά. Ή δώστε κανένα CD δώρο για να το ξεφυλίσουμε ακούγοντάς το. Οπότε, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, δε φταίς εσύ. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο. Τέτοιο φτηνιάρικο έντυπο, ούτε εμείς θα το διαβάζαμε. Έτσι, φτηνιάρικο και βαρετό, κύριε. Όπως είπαμε. Και βέβαια, ο Μιχάλης, επειδή... και ειδικά τώρα τελευταία που πάει και για την αρχηγία του Πασόκ, έχει γίνει πολύ... είναι πολύ σεμνός άνθρωπος. Και είπε, ανέφερε ένα-δύο βασικούς λόγους, για τους οποίους δεν μπόρεσε να διαβάσει το μνημόνιο άνθρωπος. Πολύ βασικούς λόγους, τους αναφέραμε και εμείς. Ήταν απασχολημένος, είχε υποχρεώσεις, είχε κάτι δουλειές. Προστάθηκε το Υπουργείο, ήταν χίλια δύο πράγματα. Τώρα πολλές υποχρεώσεις, ρε παιδιά. Πόσο να φορτωθεί ένας άνθρωπος, είχε δουλειές. Του κάνεις υπουργό και το σκοτώνεις, δηλαδή. Τι κάνει βέβαια, κάτι να γίνει δηλαδή. Τι να πει τώρα. Εσείς πόσα πράγματα σας προτείνα και είπατε ότι μπορώ να έχω δουλειές αυτή την περίοδο, δεν το είπατε. Και κάποιοι κακοί. Του φέρνει το άλλο τώρα ένα τόμο τέτοιο, διάβασε σαν αυτά που πουλάει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Διάβασε, τι λες, έχω δουλειά. Και στο φινάλι είναι υπουργός, δεν κάνει να διαβάζει αυτό τώρα, τόσα μέχρι και απάνω, γι' αυτό έγινε υπουργό. Λίγο φιλότιμο μπορεί παιδιά στο φινάλι, λέγα από τον κερατό που κάνει. Έχει δίκιο. Είναι πολύ ενοχλητικό. Είναι δηλαδή σε τρελαίνω, δηλαδή χάσει τα λόγια σου. Έχει 15 γραμματείς, 60 φαρισαίους, διάβασε σύντομα το ζουμί να πει. Κάποιοι κακεντρεχείς είπαν ότι έπρεπε να το δώσει λέει στους συμβούλους που έχει αποσπασμένους και τους πληρώνει για να το διαβάσουν. Αν δεν τρέπονται λοιπόν. Δεξί. Αυτά είναι αηδίες τώρα. Ή θα μπορούσε τουλάχιστον να το ετοιμάσουν μια περίληψη. Πρέπει να πούμε όταν ένα άλλο και αυτό. Άλλη μεγάλη παράληψη στο μνημόνιο. Έχετε αγοράσει. Πείτε μου, έχετε αγοράσει κανένα βιβλίο που δεν τη γυρνά από πίσω και που λέει. Γράφει. Μπράβο. Το μνημόνιο δεν το είχε αυτό το πράγμα. Μήπω ρε. Είναι ο δολοφόνο, αλλά να έχει ένα ρεζουμέ, βέβαια. Κάτσε ρε. Μήπω από πίσω έγραφε τίποτα. Πεθαίνει η χώρα, πεθαίνουν όλοι. Μήπω έγραφε κάτι που δεν το είχε. Αλλά τέλο πάντων επειδή είναι σεμνό όχο. Είπε του λόγου ότι είχε δουλειά κυρίω. Αλλά δεν ανέλησε όλου του λόγου γιατί εμεί επικοινωνήσαμε. Επικοινωνήσαμε και μιλήσαμε και θέλαμε να κατανοήσουμε την ανθρώπινη διάσταση του προβλήματος. Γιατί να μην διαβάσει. Μπορεί να υπηρεσεί ένα άνθρωπο. Γιατί να μην διαβάσει το μνημόνιο. Και θα θεωρούσαμε σε αποκλειστικότητα όλους τους λόγους που έπαιξαν ρόλο προκειμένου να μην μπορέσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να διαβάσει το μνημόνιο. Το ράδιο Αρβίλα παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν διάβασε το μνημόνιο πριν το υπογράψει. Δεν διάβασε το μνημόνιο γιατί όταν ήταν μικρός έπαθε ηλεκτροπληξία παίζοντας αρμόνιο. Οπότε έχει φοβία στις λέξεις που τελειώνουν σε όνιο. Δεν το διάβασε γιατί είναι ρομαντική ψυχή. Θα προτιμούσε να είναι δίπλα στο τζάκι και να του το διαβάζει κάποιος. Δεν το διάβασε γιατί ο Μιχάλης είναι φανατικός της ποίησης και όταν είδε ότι το κείμενο του μνημονίου δεν έχει ομοιοκαταληξίες, το άφησε στην άκρη. Δεν το διάβασε γιατί οι σελίδες του μνημονίου δεν ήταν ηλουστρασιόν. Μεγάλη προσβολή για υπουργό. Δεν το διάβασε γιατί κατά σατανική σύμπτωση κάποιος το έβαλε δίπλα στον Τσελεμεντέ και διάβασε αυτόν. Το κέρδος είναι ότι κάνει εκπληκτικά σουτζουκάκια. Δεν το έβρισκε γιατί το είχε βάλει κάτω από το πόδι του τραπεζιού στη βεράντα επειδή κουνιόταν. Και τέλος, δεν το διάβασε γιατί περίμενε πρώτα να βγει σε ταινία. Αυτοί είναι οι πραγματικοί λόγοι που ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν διάβασε το μνημόνιο πριν το υπογράψει. Ράδιο Αρβίλα, εμάς να ρωτάτε. Και αυτό πολύ σωστό. Πολύ πόσα βιβλία μας έχουν φέρει και λέμε άστο, θα περιμένω να βγει η ταινία.
Το ίδιο έκανε και ο Χρυσοχοΐδης. Και τώρα τι βιώνει, ζούμε. Και από στιγμή σε στιγμή θα βγει και η ταινία. Ταινία θα μας κάνουν κάποιες στιγμές. Καλώς κάνει, γνώμη. Δραματική. Θα βγει η ταινία και σε ένα θέμα που έχουμε στη συνέχεια είμαστε πολύ κοντά στην ταινία. Να γίνουμε όλη η Ελλάδα ένα blockbuster του Hollywood. Γιατί μπορεί να έχουν κάνει πολλές ταινίες για την καταστροφή του κόσμου, θα κάνουν ταινίες τώρα πιο ειδικευμένες, επιμέρους, για την καταστροφή μιας συγκεκριμένης χώρας. Μεγάλους διαγωνισμούς στο Ράιντερ Βίλα. Μαντέψτε ποια θα είναι αυτή η χώρα. Αλλά και πάλι θα παρακαλούσα, κυρίες και κύριοι, θα παρακαλούσα γιατί το είπαμε και πριν να μην είμαστε και άδικοι. Όχι, ναι. Όχι δεν είναι μόνο ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης που δεν το διάβασε. Ο οποίος δεν το διάβασε μεν, αλλά έκανε like. Έκανε like στο βιβλίο. Ναι. Όλα και όλα. Δεν το διάβασε, δεν είναι μόνο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχεδόν κανένας δεν το διάβασε. Είχαν όλοι πάρα πολλές δουλειές. Αν θυμάστε την εποχή που σώζαν τη χώρα. Είχαν όλοι πολλές δουλειές και βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, άνθρωπος που διάβασε από την κυβέρνηση του Πασόκ τότε, ναι. Σοβαρά. Ναι. Διάβασε το μνημόνιο, όχι ολόκληρο βέβαια. Εντάξει, τα κύριο, αλλά το διάβασε. Σας παρακαλώ να είστε λίγο συγκρατημένοι στις εκδηλώσεις. Ναι. Το διάβασε για τρεις ολόκληρες ώρες. Διάβασε το μνημόνιο. Τρεις ώρες από τη ζωή του. Υπήρχε δηλαδή άνθρωπος. Παράλληλε τρεις ώρες από τη ζωή του. Μπράβο, θα ανέβω στην καρέκλα. Κάτσε μια ταινία, καθίστε. Τρεις ώρες από τη ζωή του. Είναι απίστευτο. Τι ιστορία. Το μνημόνιο πότε το είδατε? Το μνημόνιο είδαμε προσωπικά το Σάββατο το πρωί, ένα Σάββατο πρωί για τρεις ώρες. Πάμε. Τρεις ώρες. Είναι φοβερό. Τσουτσούριασα. Βέβαια, τι αυτό θέλει. Πες λίγο να πέσει. Αυτή θέλει όλα. Και αφού το έμαθε, γιατί δεν το έλεγε και στους άλλους. Για περίληψη. Αυτή ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας και είδε το μνημόνιο ένα Σάββατο πρωί για τρεις ώρες. Ναι, ήπια να. Δεν το κατάλαβα. Πολύ το πρωί για τρεις ώρες βλέπεις την κουμπάρα σου. Βλέπεις μια θεία σου. Δεν βλέπεις το μνημόνιο. Ήπια ένα καφέ με το μνημόνιο, κάτι σαν δίπλα. Είπα εγώ σε Εθνικής Οικονομίας. Και εγώ νομίζω ότι τις φορές που είχαμε πάει έτσι για ένα. Για ένα ουζάκι δεν είχαμε πάει. Είχαμε ξεχαστεί, είχαν περάσει τρεις ώρες πολύ γρήγορα. Τρεις ώρες. Ένα ουζάκι. Ραντεβού για καφέ. Ωραία. Αλλά κυρίες και κύριοι. Έρχεται τώρα στο νούμερο 18. Ποιος έρχεται, κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 18. Συγγνώμη, ένας πολύ γρήγορος φίλος λέει: εγώ την Κυριακάτικη εφημερίδα να την ξεφυλίσω, θέλω 5 ώρες μετά έρχεται. Είστε στα καλά. Είναι καθυλίσσετε. Εμείς την Κυριακάτικη σπίτι μου τη διαβάζουμε όλη τη βδομάδα. Σας παρακαλώ. Τι είναι σορφάκι. Ρε παιδιά, δεν είστε εκπαιδευμένοι κατά τον φασίστα. Δηλαδή είναι δυνατόν να συγκρίνετε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Είναι δυνατόν να συγκρίνετε τα φτωχά σας και εμείς τα φτωχά μας μυαλουδάκια και τις φτωχές μας ικανότητες με τις ικανότητες ενός υπουργού. Ενός Έλληνα υπουργού. Άμα ήταν έτσι, ρε ξυπνάδα, θα σε είχα κάνει.